Καλημέρα Γιώρεκ. Καλημέρα Γιώρεκ. Καλημέρα Γιώρεκ. Καλημέρα Γιώρεκ. Μην με αποφεύγεις. Καλημέρα Γιώρεκ. Όπως βλέπετε, στο σπίτι μου είναι ακόμα Χριστούγεννα. Έχουμε γυρίσει από Θεσσαλονίκη εδώ και 5 μέρες, κάτι τέτοιο. Θα μου πεις γιατί δεν έχεις ξεστολίσει, Φωτεινή. Τις 2 πρώτες μέρες δεν είχα ξεστολίσει γιατί μου είχε λείψει πολύ το δέντρο μου και νιώθω ότι δεν το χόρτασα και ήθελα να το δω 2 μέρες. Τις υπόλοιπες 3 βαριέμαι να ξεστολίσω. Σήμερα μπαίνουμε στην 4η μέρα που βαριέμαι να ξεστολίσω, στην 6η μέρα που είμαστε Αθήνα. Μπορεί να τα έχω μπερδέψει κιόλας, δεν τα πάω καλά με τους χρόνους, ούτε έχω καλή μνήμη. Αλλά anyway, πρέπει να ξεστολίσω. Αλλά εντάξει, μωρέ, είναι cute. Θα το κρατήσουμε ως Φεβρουάριο. Όχι, εντάξει. Why not, though? Anything but love. I'm really greedy, pretty, δεν θυμάμαι τι λέει. Έχω ξυπνήσει σήμερα, ξύπνησα το πρωί και είχα μια ακατανίκητη επιθυμία να ακούσω Pink. Την αγαπούσα πάρα πολύ στα εφήβικα μου χρόνια και απλά... Raise your glass! Δεν θα βάλω παραπάνω γιατί θα φάμε copyright, αλλιώς θα βάζα να παίζει εδώ στο background γιατί αυτό άκουγα όσο πλαινόμουν σήμερα. Ακούγομαι πάλι μπουκωμένη, μου φαίνεται. Δεν ξέρω, δεν είμαι άρρωστη. Χθες ήμουν έξω βέβαια και έκανα δουλειές και χθες ήταν η πρώτη μέρα που είχε αυτό το απίστευτο κρύο που έχει βγάλει ξαφνικά. Μήπως πάλι κρύο σαν το λαιμό μου. Όχι, ναι, νιώθω ότι όντως κάτι παίχτηκε. Τώρα το συνειδητοποιώ. Χθες ήμουν μια χαρά. Να δεν έκανα ζημιά, δεν θα ξεκινούσε σωστά η χρονιά. Are you alive, κάμερα? Όλα καλά. Πέρα από τις κλασικές ρογμές που του έχω κάνει, όλα καλά, δεν έχουμε καινούργια. Κάτσε να πω αυτό, τα λέμε σε λίγο, γιατί δεν το έχω. Προλαβαίνω και να τσιμπήσω, οπότε έκανα ένα τοστάκι. Αυτό είναι το μακιγιάζ μας για σήμερα. Το τέριαξα λίγο με τα χρώματα που φοράω. Κάτσε να βάλω και μια κολόνια. Κραγιόν θα βάλω σε λίγο για να φάω πρώτα. Και έχω γυρισματάκι με το eFood. Έχω να τους δω από μέσα Δεκέμβρη. 1 μήνα δηλαδή περίπου. Μου λείψανε. Ανυπομονώ να πάω. Ελπίζω να έχουμε χρόνο, όχι απλά να κάνουμε γύρισμα, αλλά να ράξουμε και λίγο να τα πούμε αυτό. Να δω πώς φεράσανε και τι κάνανε. That's it. Τρώω και φεύγω. Καλημέρα! Καλημέρα σας, Φωτεινή. Ναι. Γεια σας, Φωτεινή. Γεια σας. Τι κάνεις? Καλά! Καλή χρονιά! Α, είμαστε σε vlog. Ναι. Yo, what's up? Έξτρα προστασία, ελάχιστη. Άρα να κάνουμε ράβι. Πώς είναι ο Ζαχαρίας, περπατάει? Πώς το που τον έχεις αφήσει? Τον έχω αφήσει που άρχισε να περπατάει αλλά κούτσενε. Που έκανε την διαφραγματοκύλη. Ναι, ναι. Ναι, έκανε διαφραγματοκύλη. Άρχισε να επανέρχεται. Εντάξει, δεν θα επανέλθει μάλλον ποτέ. Του κάναμε τώρα χτες πάλι, είχε άλλες εξετάσεις. Ναι. Κοίτα, το ένα πόδι είναι στο 100%. Ναι. Το άλλο, η ουρά είναι στο 60. Αχα. Και το άλλο πόδι είναι περίπου στο 60. Μάλλον θα μείνει έτσι. Θεωρούσαν ότι μπορεί να επανέλθει φουλ. Εντάξει. Και τα άλλα είναι σαν κρυσμένο το τόπουλο ακόμα, δεν κρατήκες. Γλυκούλης. Εντάξει, κοίτα, αφού τσούκου τσούκου τουλάχιστον κινείται μόνος του και τέτοια, μια χαρά. Ναι. Πού πάει, ξέρεις πού πάμε, εγώ δεν ξέρω. Α, ναι, 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 εδώ πάνω. Λίγο ψηλά και μια βαθιά μισούλα. Και τις τραβάει τις πουλαρίκλες. Είμαστε τέτοιοι. Thank you. Είμαι τόσο λάθος να επιστρέψω στο πουλάρι. Δεν μου έχει κάνει κάτι. Τέλειο. Ο ήλιος βγαίνει 10.30 11 παρατέταρτο. 1.30 είναι φουλ νύχτα πάλι. Ακριβώς 2 ώρες μέρα. 2.30. Νιώθεις συνέχεια ότι πρέπει να πάω για ύπνο. Ο Γιώργος εδώ μας λέει πως πέρασε Φιλανδία. Έχω κραζιλέψει. Έχετε βλογκάρα. Βλόγκαρες. Όχι, δεν βλόγκαρα. Αλλά μπορεί να. Το πίστεψα! Όχι, έρχεται βλογκάρα ενώ για σένα όταν πας. Αν δες εδώ τώρα τη θάλασσα που πλησιάζω, εδώ τον ήλιο. Οι μπαταρίες τελειώνουν από όλα σε μιλισεκόντ. Γιατί, α, το κρύο. Το κρύο. Και πρέπει να τα έχεις εσωτερική τσέπη. Το κινητό σου, ας πούμε, άμα το αφήσεις ένα τραπέζι, θα το αφήσεις με 80% και σε 10 λεπτά θα έχει 20%. Δες τώρα το παγωγραφικό. Έσπασε τους πάγους μας, πήγε βόλτα εκεί στη θάλασσα. Βουτήξαμε για μεγάλες δικές στολές. Καλή χρονιά! Χαρούμενη κρίση πρωτοχρονιά. Γιατί είστε σορτή? Γέρε χρόνια φύγε τώρα. Πάλι κι σου η σειρά. Μετά το βραβείο καραόκι συνεχίζει την καριέρα σου. Το βραβείο καραόκι που δεν υπόθηκε ότι απλά το έδωσα στον Πάνο Ντέντ. Δεν το πήρα καν σπίτι. Ενώ το φοβερό ήταν όλοι το θέλατε. Αφού είσαι τη βαριά σου να κουβαλήσεις. Όλοι το θέλατε.
αυτό το βραβείο. Και εγώ το που το κέρδισα, απλά το παράτησα. Είσαι ανώτερο, αυτό θες να πει. Κοίτα, όλοι έχω στο ράφι μου. Emmy, Oscar, YouTube, βραβεία. Βραβεία. Θα έχει το σημερινό challenge. Το σημερινό challenge θα μπαίνει στη ζώνη μου. Γιατί κάνω χαρακές στη ζώνη μου για κάθε νίκη στη φωτεινή. Στο ζωνάρι. Στο πάνω, σαν το Black Panther. Παίξαμε μάντεψε ποιος, αλλά με φαγητό μάντεψε τι ουσιαστικά. Όταν ανέβη θα σας κάνω story κλασικά. Και τώρα θέλουν να παίξουν ένα γύρο ο Νίκος και ο Βαγγέλης από περιέργεια. Γιατί τους φανήκαμε πάνχαζοι. Τους φανήκαμε τρομερά χαζοί και η αλήθεια είναι ότι και σε εμάς φανήκαμε. Ναι, ισχύει. Για να δω. Let me take you. Αχ, δεν φαίνεται, γυαλίζει. Οκ. Οκ. Μακαρόνια. Όχι. Είμαι γαλλικό. Ναι. Ναι, αρκετά. Έχω κρέας. Ναι. Είμαι αλμυρό. Ναι. Το βρήκε ο Νίκος, μπα! Εντάξει, μετά το γαλλικό τι άλλο να πει. Μετά το γαλλικό, ναι. Κρεμμυδός, πάει σε λιγκάρια ήμουν. Ναι, αλλά εγώ μέχρι το κουβάζ. Ωραίο δεν είναι. Καλό, καλό είναι. Είναι και δυσκολάκι, δεν είναι εύκολο. Ναι, δεν είναι. Φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα σταματήσει να γράφει η κάμερά μου γιατί λέω θα έχετε πολύ ακόμα. Θα γράψω προς το τέλος που θα το βρίσκετε. Και ο Νίκος τσαλγκάρι. Το βρήκε μπαμ. Όχι, το άλλο είναι τσαλγκάρι. Έπρεπε να το πει με στόχο. Αλλά εγώ είμαι τσαλγκάρι. Παιδιά, τι κάνω εγώ. Φιλάκια, τσάω τσάω τσάω. Γεια σου φετινή, γεια σου φετινή. Κλαίω. Αυτό το τραγούδι, γεια σου φετινή, γεια σου φετινή. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Δεν το ήξερα ποτέ. Μου το λένε διάφοροι, τώρα το έχω μάθει. Έχω πεθάνει της πείνας. Κλασικά, σε όλα τα vlog μιλάω ότι πεινάω. Καμία αλλαγή. Πού είναι ο Γιάρικ, ρε? Πού είναι ο Γιάρικ? Καλέ, αυτό έχει στραβώσει. Κάνουμε μία ομελέτα. Ομελέτα να φάμε. Εννοείται. Μου είχε δώσει η μαμά μου ένα καινούριο μπαχαρικό. Πού το έβαλα? Καινούριο μπαχαρικό. Καινούριο που δεν έχω εγώ, όχι καινούριο γενικά. Το... Ουτσχοσουνέλι. Αυτό. Γιατί μου αρέσει πολύ το αντίστοιχο χμέλι σουνέλι. Πού είναι? Μου το έβαλα. Το χρησιμοποιώ άπειρα. Έξω το είχα τελικά. Ναι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το οποίο είναι γεωργιανικό, γεωργιανό. Και έχει διάφορα. Έχει και κόλιανδρο. Είναι μείγμα μπαχαρικών, δεν είναι ένα μπαχαρικό δηλαδή. Και τώρα θα δοκιμάσω αυτό που δεν το έχω δοκιμάσει. Θα το βάλω στην ομελέτα μου. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή δεν βάζω αλάτι, προσπαθώ να βάζω άλλα πράγματα για να έχουν όλα έτσι μια γεύση, ένα spice, κάτι. Πρέπει να πάρω ένα μεσαίο τηγάνι. Έχω μεγάλο και μετά πολύ μικρό και δεν έχω ένα μεσαίο. Α πούμε τώρα το μεγάλο δεν βολεύει πολύ. Το λέω 500 χρόνια βέβαια τώρα και δεν έχω πάει να πάρω. Αλλά το λέω. Μπας και το θυμηθώ κάποια στιγμή. So hungry, έκανα και μια σαλατούλα. Και είμαστε πένα. Έλα μαμά. Τι κάνεις? Πήρα έτοιμο μπατζάρι. Τι το κάνω, πρέπει να του βάλω κάτι από πάνω για να είναι ωραίο. Ναι, είναι λίγο τρομακτική συσκευασία. Μαγειρεμένο στον ατμό λέει. Οκ, ξίδι τι ξίδι? Ναι, όχι, στα σαλάτα θέλω να το βάλω, ναι, γι' αυτό μου αρέσει πολύ, απλά δεν ήξερα τι βάλω. Κάτι μου λέει βέβαια ότι όταν το ανοίξω αυτό θα γίνουν όλα σκατά και δεν θέλω να γίνουν όλα γύρω-γύρω, να πιτσιλιστούν. Οπότε, κάποιο τάπερ. Δεν έχω τάπερ. Έχω δύο τάπερ μόνο, τα οποία τα έχω κάνει θήκες για κατσαβίδια και βίδες. Δεν έχω ένα τάπερ. Όχι, δεν έχω ένα τάπερ. Τέλειο, μπράβο. Λοιπόν, θα το βάλω σε ένα μπολ. Σε ένα μπολ και να το κλείσω από πάνω, εντάξει, το δεν είναι πρόβλημα, για να μην γίνουν όλα σκατά. Δεν με πειράζει που γελάτε με το πόσο άσχετη είμαι, μην αγχώνεστε καθόλου, όλα καλά. Δεν ήταν πάρα πολύ κακή ιδέα, παιδιά, δεν πιτσιλίστηκε τίποτα πουθενά. Ούτε πάνω, ούτε στον πάγκο, όλα καλά. Τέλεια, τώρα θα το κόψω, θα το ξιδώσω. Μια χαρά.
Τέλεια! Ωραία. Θα ανοίξω και PC. Να κάνω και λίγο δουλίτσα. Α! Τι μου ήρθε τώρα. Όποτε ανεβάζω στο Instagram selfie τύπου σε καθρέφτη έτσι. Όχι, εντάξει. Όπως ανεβάζω selfie, με ρωτάτε κατευθείαν για το από πού είναι η θήκη μου. Λοιπόν, σε δύο vlog μας σας είχα πει για αυτή την εταιρεία, αλλά θα σας το ξαναπώ τώρα για όσους το χάσατε. Είναι η εταιρεία Burga. Δεν την γνώριζα, μου την είχε βγάλει sponsor στο Instagram, οπότε δεν ήξερα ότι αν είναι καλή ή όχι. Αλλά μου φάνηκε μια χαρά και πήρα αυτήν εδώ που είναι σκληρή και μέσα έχει και σιλικόνη. Είχα πάρει αρχικά αυτήν από το Amazon. Στο Amazon τις έχει πιο φθηνά, αλλά δεν έχει όλα τα σχέδια. Εννοείται amazongermanias.de, όπου δεν περνάει τελωνείο, μόνο έχει μεταφορικά. Και μάλιστα που έχει και σιλικόνη μέσα, οπότε μου φάνηκε λίγο πιο καλή προστασία. Προς το παρόν δεν είναι ότι το έχω τοστάρει πάρα πολύ, την έχω τη θήκη κανένα δίμηνο, οπότε δεν ξέρω. Φαντάζομαι στο χρόνο που θα έχει πέσει και 500 φορές θα ξέρω καλύτερα να κάνω ένα review. Στα σχόλια αρκετοί από σας γράψατε ότι είστε ευχαριστημένοι από τις θήκες αυτές, αλλά ένα-δύο μου είπατε ότι δεν είστε ευχαριστημένοι. Τι να πω, και από εκεί πήρα και το case του iPad μου. Είναι ακριβές γενικά, είναι τσιμπημένες. Βέβαια στο site νομίζω έχει 2 συν 2, 2 πληρώνεις και 2 παίρνεις δώρο, οπότε αν πάρετε ομαδικά θήκες συμφέρει καλύτερα ίσως. Και φαΐ, email, δουλειά. Και μετά βλέπουμε, ίσως ξεστολίζω σήμερα, ίσως ξεστολίζω αύριο. Πρέπει να τακτοποιήσω και να καθαρίσω επίσης το σπίτι γιατί έχει το μαύρο του το χάλι. Αλλά δεν έχω καμία όρεξη, το μόνο που θέλω είναι να τελειώσω τη δουλειά μου και να τελειώσω μετά να διαβάσω το βιβλίο. Διαβάζω γιατί αυτό σκέφτομαι τώρα, θέλω να τελειώσει η ιστορία. Αγωνία! Γιατί τα παντζάρια είναι τόσο ωραία! Πεθαίνω! Τσαγάκι, μιας και ακόμα έχουμε Χριστούγεννα στο σαλόνι μου, χριστουγεννιάτικη κούπα που μου έκαναν δώρο. Κεράκι μέλο μακάρονα. Ιόρικ! Ιόρικ! Κουβερτούλα. Χουχουλιάρκι. Και θα τελειώσω το βιβλίο. Το πήρε απόφαση. Το «Οι 7 σύζυγοι» της Evelyn Hugo που διαβάζω, θα το τελειώσω και θα σας κάνω review. Θα σας κάνω review βασικά για τα 3 τελευταία που διάβασα τώρα που ήμουν διακοπές γενικά. Αλλά πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Καλό ότι κάνω. Αυτό είναι το φως των χειρισμάτων. Θα κάνουμε σωστή ατμόσφαιρα. Αυτό ήταν για το πλάνο. Αυτό είναι το σωστό reading mode. Τώρα στο πλάνο εννοείται φαίνεται πιο σκοτεινά από ό,τι είναι. Αλλά that's it! Τέλειο. Πάμε. Όταν έκανα story ότι διαβάζω αυτό το βιβλίο, μου είχατε στείλει πολλές ότι θα ρίξω κλάμα στο τέλος και να προετοιμαστώ. Δεν είχα προετοιμαστεί αρκετά. Έχω βαλαντώσει στο κλάμα, όχι μόνο στο τέλος, αλλά και στις ενδιάμεσες φάσεις. Αλλά στο τέλος. Πω, θέλω να κλάψω κι άλλο. Oh my god. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό στον εαυτό μου. Ήταν πολύ καλό. Το εξώφυλλο δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου. Είχα πολύ μικρές προσδοκίες με αυτό το βιβλίο, επειδή έχει αυτό το εξώφυλλο που δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά ήταν πολύ καλό. Βασικά θα κλάψω λίγο ακόμα και θα σας πω μετά review, γιατί τώρα είμαι πολύ φρέσκια. Το μετάνιωσα, θα σας κάνω review λογικά αύριο ή μεθαύριο, θα δω. Γιατί γελάς. Να σου πω κάτι, συνειδητοποίησα ότι Πλάταξε το κράμα, με κοροϊδεύε με πάνω. Δεύτερον, χρειάζομαι λίγο χρόνο να χωνέψω. Κάτσε, γιατί φωτίζομαι έτσι περίεργα. Κάτσε, θα έρθω εδώ. Χρειάζομαι λίγο. Παραλίγο να πατήσω την ουρά του Γιώργη. Χρειάζομαι λίγο χρόνο να επεξεργαστώ. Γιατί συνήθως όταν τελειώνω ένα βιβλίο και έχω απολαύσει, ξέρω εγώ, έχω περάσει καλά, θέλω να πω τα καλύτερα λόγια. Λέω, πολύ ωραίο, πέρασε πολύ ωραία. Πω, ισχύει, πέρασε πολύ ωραία με το βιβλίο αυτό. Αλλά θέλει λίγο παραπάνω σκέψη, γιατί όσο κάθεται, τότε συνειδητοποιείς ποια είναι η εμπεριστατωμένη άποψή σου. Γιατί σκέφτεσαι πιο καθαρά και θα δεις, ξέρεις, και τα καλά και τα κακά, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτό συμβαίνει και από την ανάποδη, ότι ένα βιβλίο μπορεί να μην μ' αρέσει, να μην περάσω καλά, αλλά μετά όταν το κατασκεφτώ να πω, εντάξει, όμως αυτό ήταν ok. Αυτό, οπότε θα το επεξεργαστώ λίγο και θα σας κάνω στο τέλος αυτού του βίντεο review και για τα 3 που διάβασα. Το «Κανονικοί άνθρωποι», το «Τραγούδι Αχιλλέα» και το διάβασα τώρα. Ναι, αυτή τη στιγμή έβαλα εδώ φασολάκια, δεν έχω ξαναδοκιμάσει τέτοια, που είναι ατζούκι beans.
Μαύρα φασόλια, δεν ξέρω τι είναι. Δεν θυμάμαι και από πού τα πήρα online. Δεν τα πήρα από το σούπερ μάρκετ νομίζω. Αλλά δεν θυμάμαι από πού. Έφτιαξα σαλατούλα για βραδινό. Ντοματίνι, αγγούρι, πιπεριά, φλουρίνης και... πώς λέγονται αυτά τα... Πώς λέγονται παξιμάδια. Παξιμαδάκια, ναι. Τα οποία τα κόβω για να γίνουν σαν κρουτών. Δεν παίρνω έτοιμα κρουτών γιατί έχω βρει αυτό που δεν έχει αλάτι. Οπότε κάνω αυτό και το σπάω σε κομματάκια. Και τώρα θα κάτσω να δω Euphoria. Όχι το πρώτο επεισόδιο από τη δεύτερη σεζόν, γιατί αυτό το είδα ήδη. Θέλω να μου πείτε και πώς σας φάνηκε. Νευριάσατε κι εσείς απίστευτα με την Κάση. Επίσης θεωρώ ότι ήταν πολύ δυνατό επεισόδιο για πρώτο επεισόδιο. Έγινε χαμός. Δεν ήταν δηλαδή όπως ξεκινάνε συνήθως οι σεζόν που τα πρώτα επεισόδια είναι πιο εισαγωγικά και τέτοια. Ήταν μπαμ, 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 έγιναν 100 πράγματα. Πέρασα πολύ ωραία. Μ' αρέσει αυτή η σειρά. Βέβαια, προσποιούμε ότι δεν είναι και καλά εφηβική σειρά λυκείου. Γιατί αυτά που γίνονται σε αυτή τη σειρά και έτσι όπως δίνονται οι κοπέλες και έτσι όπως φαίνονται οι κοπέλες και όλα αυτά. Εντάξει, είναι για college, πανεπιστήμιο, μέσα προς τέλη, ας πούμε. Προσποιούμε ότι δεν είναι high school, γιατί δεν κολλάει καθόλου. Κατά τα άλλα, δεν μπορώ να κρύψω ότι με διασκεδάζει. Αν είστε μικρότερες ηλικίες, δεν θα την προτείνω, γιατί έχει. Αγγίζει ευαίσθητα θέματα και περί ναρκωτικών και περί σεξουαλικής παρενόχλησης και διάφορα τέτοια. Μην τη δείτε, δείτε την αργότερα. Όταν λέω ότι διασκεδάζω, εννοώ δεν διασκεδάζω με αυτά τα θέματα. Κατάλαβες ότι έχει πολύ δράμα και τέτοια και κοινωνικά θέματα και έχει ενδιαφέρον αυτό. Εννοώ. Το είδα λοιπόν αυτό το επεισόδιο, αλλά αυτά που δεν είχα δει είναι τα δύο special episodes που είχαν βγει. Δηλαδή που είχε βγει όλη η σεζόν η πρώτη και μετά βγάλαν δύο επεισόδια, ένα για τη Ρου και ένα για την Jules και μετά βγήκε η δεύτερη σεζόν. Δεν τα έχω δει. Δεν τα είχα δει γιατί δεν ήθελα να ψηθώ. Ήθελα να τα δω πιο μετά που θα αρχίσει και η δεύτερη σεζόν και τέτοια. Οπότε τώρα θα κάτσω να δω. Θα ξεκινήσω με την Jules, γιατί μου αρέσει πιο πολύ σαν χαρακτήρας, έτσι με ενδιαφέρει λίγο περισσότερο. Γιατί κιόλας δεν τα ούνιασα αρκετά με το βιβλίο. Πρέπει να δω κάτι ακόμα πιο depressing. Θα δω αυτό και θα κοιμηθώ. Φάω τη σαλατούλα μου. Και εσάς θα σας δω αύριο. Μιστάζω άπειρα, δεν ξέρετε με τι δύναμη ψυχής έχω σηκωθεί. Όταν ήμουν Θεσσαλονίκη, χάλασα το πρόγραμμά μου απίστευτα, ρε. Είχα καταλήξει να κοιμάμαι 6 ώρα το πρωί. Δεν ξέρω, ίσως επειδή δεν κουραζόμουν. Ακόμα και ξυπνούσα σχετικά νωρίς, τύπου 11-12. Νωρίς για μένα, έτσι. Πάλι μετά κοιμόμουν πάρα πολύ αργά. Έβλεπα σειρές, ταινίες, διάβαζα. Βιβλία εννοώ. Ζωγράφιζα, ξυνόμουν. Και είχα χαλάσει το πρόγραμμά μου και έχω επιστρέψει όμως στον Αθήνα, ωραία. Δεν γίνεται να κοιμάμαι 6 και 7 το πρωί και μετά άμα ξυπνήσω 11-12 να με... Έτσι. Πρέπει να λειτουργώ, γιατί έχω δουλειά. Και προσπαθώ τώρα να φτιάξω το πρόγραμμά μου. Σήμερα ξύπνησα 10.30 και χθες ξύπνησα 10.30. Χθες ήμουνα full νισταγμένη, δεν ξέρω, μπορεί να φάνηκε και από το vlog. Μπορεί να ήμουν κάπως υποτονική, μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Αλλά τα κατάφερα, κοιμήθηκα 1.5 ώρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Όχι, δεν κοιμήθηκα 1.5 ώρα. 1.5 ώρα ξάπλωσα. Έκανα κάτι σβούρες. Μπορεί να πήγε και 2 μέχρι να κοιμηθώ, δεν ξέρω. Σήμερα ξυπνήσα 10.30. Πάλι λίγο νιστάζω, αλλά είμαι καλύτερα. Θα το φτιάξω. Το έχω. Θέλει τώρα να το κάνω συνήθεια. Θέλει να μην παρεκκλίνω ούτε μία μέρα και παρασυρθώ και κοιμηθώ, ξέρω εγώ, 4. Λέω τώρα. Αυτά λοιπόν. Τσαγάκι. Δεν σας έχω πει γενικά και πώς πέρασα Θεσσαλονίκη, παιδιά. Πάω και ξαφνικά όλοι ρωσταίνουν. Από όλη την παρέα βρισκόμασταν 4 άτομα που είμαστε πολύ περισσότεροι. Γιατί οι υπόλοιποι ήταν σε καραντίνα, γιατί είτε είχαν έρθει σε επαφή με κρούσμα, είτε είχαν COVID. Ο Πάνος κόλλησε κι αυτός, ήταν στο Κιλκής, πέρασε όλες τις διακοπές καραντίνα. Χαμός. Επίσης, όσες φορές βγήκαμε, που να ήταν 3-4, βγήκαμε πάρα πολύ χαλαρά. Κάπου που να μην έχει πολύ κόσμο, έτσι, light. Γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο παντούλες και δεν είχε 50.000 κρούσματα. Ήταν όλοι ο ένας πάνω στον άλλον. Τρόμαζα. Αφού κατέβηκα και αγορά για να πάρω κάτι δώρα. Μια σπασί με τη μάσκα εδώ. Αλλά εντάξει. Είχα τρομάξει λίγο, η αλήθεια είναι. Είχα τρομοκρατηθεί βασικά. Όλα καλά. Αχ, τη ροτσαγάκι. Τελευταία πίνω μέντα πολύ, μ' αρέσει. Εν τέλει κάθισα παραπάνω, δηλαδή ενώ είχα πάει 25, συνήθως κάθομαι μέχρι τις 3-4, αυτή τη φορά κάθισα
πόσο κάτσα, δεν θυμάμαι, μέχρι 9 Γενάρη. Ναι, νομίζω μέχρι 9 κάτσα παραπάνω. Γιατί και ο Πάνος ήταν σε καραντίνα, οπότε δεν είχε νόημα να. Δηλαδή δεν ήθελα να γυρίσω μόνη μου και τέτοια. Είχα να κουβαλήσω και πολλά πράγματα. Επίσης, περίμενα να βγουν από την καραντίνα κάποια ακόμα φίλοι μου και έτσι και έγινε. Δηλαδή, τις δύο τελευταίες μέρες πριν φύγω, κατάφερα να δω κάποιους ακόμα και χάρηκα πάρα πολύ που τους είδα. Εντάξει, ξεκουράστηκα να σας πω την αλήθεια γενικά. Δηλαδή, αυτό που κάθισα παραπάνω και δεν έκανα τίποτα. Και έκανα αποτοξίνωση από όλα. Δηλαδή, δεν έμπαινα πολύ social media. Δεν τσέκαρα πάρα πολλά inbox, email, comment, τίποτα. Ήθελα να μην κάνω άλλα πράγματα, χαλάρωσα. Πέρασα πολύ χρόνο με την οικογένειά μου και με τους γονείς μου και με τους νονούς του αδερφού μου κτλ. Ήταν πολύ ωραία. Αυτά, δεν βλόγκαρα εννοείται, δεν έκανα vlog Θεσσαλονίκης για άλλη μια χρονιά γιατί όλη αυτή η φάση δεν ευνοεί το να υπάρχει content, να υπάρχει περιεχόμενο να σας δείξω. Λογικό. Αλλά εντάξει, καλά ήταν. Γιώργη, την κρίνιας έχεις φάει. Να τον μεταξύ τον τάισω και πάνω στο πρωί πριν φύγει. Θέλει τώρα να τον τάισω κι εγώ. Το έβαλα πολύ λίγο έτσι τρίτη, γιατί ξέρω ότι έχει φάει και δεν έχει έρθει η ώρα για, για τη μεσημεριανή του μερίδα. Αλλά αυτό ζητάει. Τώρα, πώς συνδυάζω μανταρίνι με τσάι μεντά. Θες έκανα story έτσι που βλέπω Euphoria, έτσι με το δέντρο κτλ. Και με ρωτήσατε πάρα πολύ. Πού το κατεβάζω. Παιδιά, το έχει το HBO, υπάρχει στη Vodafone TV. Οπότε μπορείτε να το δείτε από εκεί. Είδα τα δύο special episodes χθες το βράδυ, της Ρου και της Jules. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Ξέρω ότι δεν άρεσε σε πολλούς και νομίζω ο λόγος είναι ότι δεν είχε δράση και ροή. Και ίσως επειδή βγήκε η πρώτη σεζόν και μετά η δεύτερη βγήκε σε δύο χρόνια, νομίζω λόγω της κατάστασης με τον ιό κτλ. Και νομίζω πολλοί περιμέναν τα δύο special episodes να είχαν λίγο πιο πολύ σουσού και να προχωρούσε λίγο ιστορία. Το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω ότι δεν γινόταν αυτά τα δύο επεισόδια να έχουν αυτό το πράγμα, γιατί η δεύτερη σεζόν πρέπει να είναι δεύτερη σεζόν. Εκεί πρέπει να είναι όλη η δράση. Έτσι ώστε, αν κάποιος δεν έχει δει τα δύο special episodes και έχει δει μόνο τη σεζόν, να μπορεί να ακολουθήσει το story. Εμένα όμως μου άρεσαν σαν συμπληρωματικά επεισόδια, γιατί ήταν λίγο επεξηγηματικά του πώς νιώθουν και πώς σκέφτονται οι Jules και η Ρου αντίστοιχα. Θα ήθελα δηλαδή και σε επόμενες σεζόν, πριν βγει η επόμενη σεζόν, να δούμε και τους άλλους πρωταγωνιστές ανάλογα με την ιστορία τους να μας λένε τα σώψυχά τους. Ο Γιώργης ανεβαίνει στο δέντρο. Κλαίω. Όλο το vlog μας είχε ανέβει μόνο δύο φορές. Μάλλον ξέχασε ότι το φετινό δεν του αρέσει. Αφού δεν σε αρέσει το φετινό. Εντάξει, έφυγε, το παράτησε. Ναι, δες πάνω, εμένα μου άρεσαν πολύ, είχαν έτσι ενδιαφέρον. Θα σας αφήσω για λίγο να κάνω δουλειές, email, τιμολόγια, boring stuff. Και τα λέμε σε λίγο, πρέπει να κάνω μπάνιο. Δεν έχω να πάω πουθενά σήμερα, όμως δεν πειράζει, μπορώ να μείνω άλλη μια μέρα έτσι. Ήρθε η ώρα να μαγειρέψω τα φασόλια που μούλιασα χθες. Τα έχω βάλει ήδη να βράζουνε. Είδα διάφορες συνταγές online. Καμία από αυτές τις συνταγές δεν μπορώ να κάνω 100% γιατί δεν έχω τα αντίστοιχα υλικά και βαριέμαι να πάω να τα ψάξω. Θα δουλέψω με ό,τι έχω. Δεν ξέρω τι θα κάνω ακριβώς. Ό,τι βγει. Έχω καθαρίσει δύο γλυκοπατάτες για συνοδευτικό και είμαι με την απορία γιατί έχουν διαφορετικό χρώμα, αλλά γκούγκλερα και έμαθα ότι μπορεί να έχουν διαφορετικό χρώμα. Στην αρχή ήμουν σε φάση, έχω μια μπούφα γλυκοπατάτα, τι είναι αυτό, είναι κανονική. Γιατί εγώ έτσι τις ξέρω. Αλλά ναι, όπως καταλάβετε, πρώτη φορά παίρνω γλυκοπατάτα να φτιάξω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Έχω φάει μόνο έξω και που παραγγέλνω. Αλλά ναι, τώρα θα φάω. Όπου είναι πολύ σκληρή. Oh my god. Θα την κόψω σε ίσα κομματάκια να την βράσω. Και μετά δεν ξέρω τι θα κάνω. Να τα βάλω όλα σε ένα τηγάνι, γλυκοπατάτα, φασόλια με σαλτσούλα και τέτοια. Να κάνω κάτι στο φούρνο τύπου γίγαντες. Αλλά όχι γίγαντες, ενώ ξέρεις, ίδια τεχνική. Α, δεν ξέρω, θα δω. Προς το παρόν, πρέπει να καταφέρω να την κόψω. Θα βάλω το καινούριο κρίμα της ζωής να παίζει να μου κάνει παρέα. Και τα λέμε όταν θα έχουμε update. Έβρασα λίγο τις πατάτες ίσα ίσα να μαλακώσουν λίγο. Τα φασόλια είναι έτοιμα και αυτά βρασμένα. Όπως σας είπα, δεν ξέρω τι κάνω. Γιόλο όλο, αλλά θα κάνω έτσι στο τηγάνι φάση. Λίγο. Να δέσουν όλα μαζί. Κάτσε να κλείσω αυτό το φως γιατί δεν μου αρέσει το πλάνο. Σκοταδίλα, έχει σκοτεινιάσει. Βάλω λίγο λαδάκι. Αυτό που το χρησιμοποιώ, με ρωτάτε από πού το πήρα. Δεν θυμάμαι γιατί το πήρα.
3-4 χρόνια τώρα. Αλλά γενικά τέτοια πραγματάκια, τηγάνια, πράγματα είχα ψωνίσει από σκλαβενίτη, δίκο κάποια. Δεν θυμάμαι τι άλλο. Ωραία. Θα βάλω κρεμμυδάκι. Εννοείται έκλαψα όσο το έκοβα. Κατά τα έχω κάνει στην κουζίνα, δεν εξηγίνεται. Τι ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του κρεμμυδιού όταν τσιγαρίζεται. Yummy! Αναρωτιέμαι τι γεύση θα έχουνε. Δεν έχω φάει ποτέ. Θα φάω ένα τώρα σκέτο έτσι. Μια κουταλίτσα. Σκέτα, σκέτα. Δεν έχουν ακόμα τίποτα. Απλά βρασμένα. Δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη γεύση. Μου θυμίζουν λίγο. Δεν είναι σαν τις φακές, αλλά μου θυμίζουν λίγο. Ψιλογαμία σχέση, αλλά είναι αυτό που σου μοιάζει, αλλά δεν είναι, αλλά φέρνει. Εντάξει. Θα πάρω τώρα γεύση από όλα τα μπαχαρικά που θα βάλω. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν χρειαζόταν να λερώσω τρίτο τέτοιο τηγάνι και μπορούσα να κάνω όλο αυτό που θα κάνω σε μία από τις κατσαρόλες που ήδη έχω. Άρα δεν πειράζει, καλή καρδιά. Ας τρώγεται αυτό που θα βγει και ας κάνω πλήσιμο μετά πια των 10 ώρες, δεν πειράζει. Τα μπαχαρικά τα ρίχνω τώρα ή μετά την το χυμό ντομάτας, ξέρω εγώ. Θα ρίξω ό,τι να είναι κλασικά, θα ρίξω λίγο κόριανδρο που μου αρέσει πάρα πολύ. Λίγο κουρκουμά, τι είναι αυτό, κίμινο. Βάλε και λίγο κίμινο, why not. Θα ήθελα και κάρι, αλλά το, αν να το καλέ το κάρι μου. Το ψάχνω να βρεις τον τουλάχι με το μπαχαρικό και το έχω δέξω. Θα ρίξω και αρκετό κάρι γιατί πεθαίνω. Τι άλλο μπορώ να ρίξω. Άντε, ας ρίξω και λίγο χμέλι σουνέλι. Τι γεύση θα έχει αυτό τώρα. Nobody knows, guys. Nobody knows. Και πάμε σάλτσα ντομάτας. Ωραία. Πιπέρι δεν ρίξαμε. Έχω εδώ καγιέν, που είναι και πολύ ευεργετικό. Τέλειο βγαίνει, ρε. Αυτό θα ήταν ωραίο και με κοινό ή με ριζάκι. Εννοείται το τέλειο βγαίνει, το λέω εντελώς οπτικά. Δεν ξέρω πώς θα είναι όταν θα το τρώω. Πατάτα παίζει να βγει και λίγο νιανιά. Ίσως έπρεπε να την βράσω ακόμα λιγότερο. Βάλα και λίγο λεμονάκι έτσι, ένα πρίτς. Χωρίς λόγο. Ίσως θα ήταν ο πιο ωραίος στο φούρνο όλο αυτό. Τώρα όμως έχω πεινάσει πάρα πολύ, οπότε το καλό που του θέλω να είναι καλό. Αλλά και να μην είναι θα το φάω. Δεν φαίνεται και πολύ ελκυστικό. Θα δούμε. Ήρθε η κρίσιμη ώρα να δοκιμάσω αυτό το πράγμα που φαίνεται απέσιο. Να δοκιμάσω τα φασόλια. Έχει και λίγο γλυκό πατάτα. Για να δούμε. Μισό ρεπορτάτο. Έχει και πολύ. Τα φασόλια μου φαίνονται ψηλό άγιαστα και βαρετά. Αλλά με όλα τα καρικεύματα που έβαλα, βελτιώθηκε πολύ έτσι η γεύση. Αλλά οκ, okay, πάλι ψιλοβαρετούτσικα. Ξέρω όμως ότι είναι φουλ υγιεινά και θρεπτικά και χορταίνουνε. Η γλυκοπατάτα όμως είναι φοβερή. Οπότε τι γίνεται, παίρνεις μια μπουκιά με φασόλια και γλυκοπατάτα. Τα φασόλια είναι λίγο διάφορα. Η γλυκοπατάτα όμως είναι απίστευτη γλυκοπατάτα, έτσι μαλακή ζουμερή. Οπότε είναι τέλειο, τέλειο, τέλειο. Τέλειο, φοβερό, μπράβο μου. Αυτό θα, πω, θα τρώω για τις υπόλοιπες. Αν δεν έκανα τόσο πολύ, πώς θα μου πάει 2 μέρες. Καλή όρεξη. Καλημέρα. Χθες δεν έκανα κάτι παραπάνω στο βίντεο γιατί μετά απλά δεν έκανα κάτι. Έκανα λίγη δουλίτσα και άραξα. Και τώρα θα πάω λίγο από το στούντιο γιατί κάνει ένα γύρισμα και θα πάω για παρέα. Αλλά δεν λούστηκα, έκανα μόνο ντουζ, βαριόμουν. Και λέω πάνω, έτσι καλά είναι, τα μαλλιά μου σώζονται. Και μου λέει, άμα πας κάπου να σφουγγαρίσεις, ναι! 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 Μπορούσα να μου πεις ότι είναι μια χαρά απλά για να μην είμαι. Μια χαρά είναι. Να σου λέω τώρα. Τι έχει αλλάξει. Θα πάω έτσι, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως δεν θα είμαι μπροστά από την κάμερα. Θα είμαι μπροστά από τη δική μου κάμερα, μπροστά σε εσάς. Θα λεστώ μετά, βαριέμαι. Βαριέμαι για να ξεστολίσω. Βαριέμαι γενικά. Με έχει πιάσει ήδη βαριμάρα, εντάξει. Κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο κόνσεπτ η Δανάη τώρα σε γύρισμα. Δεν ξέρω αν το έχει πει, δεν θα πω για να μην προδώσω. Αλλά στο γύρισμα θα είναι και ο Φίπστερ, θα είναι και η Μουτίδου και δεν θυμάμαι ποιος άλλος. Εγώ πάω κυρίως για τη Μουτίδου, sorry παιδιά. Είμαι τρελή φαν, την παρακολουθώ από την αρχή φανατικά. Και δεν πάω μόνο για να ράξω, πάω και για να την γνωρίσω. Αυτά, έφτιαξα και το τσαγάκι μου. Να έχω κάτι να χαζοπίνω. Την άλλη Κυριακή θα ανέβει αυτό το βίντεο. Yes. Yeah. Ανυπομονούμε όλοι. Επίσης δεν έχουμε ξεστολίσει ούτε εδώ. Έλα, 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 έλα,
Να δείτε το βίντεο της Δανάης και να πείτε ότι εγώ έπρεπε να κερδίσω. Που δεν υπήρχε κανένα διαγωνιστικό. Δεν υπήρχε κάποιο διαγωνιστικό κομμάτι. Το λες αυτό για να μην παραδεχτείς ότι έχασες. Δεν έχασα, ήμουν ο νικητής. Μαζί με τη Σοφία μου το ίδιο. Δεν ήσουν, γιατί αντέγραφες τις απαντήσεις. Δεν αντέγραφα, απλά έτυχε. Κατερίνα. Εγώ δεν έχω. Αντέγραφα. Όχι, όχι, όχι. Αλλά με κοιτούσε ανά καιρού για να κόψει την αντίδρασή μου αν τα λέει σωστά ή όχι. Εγώ υποστηρίζω τι αντέγραφε όλο το βίντεο, τι απαντήσει και τα απορρίσματά σου. Μέχρι που ολοφάνερα φάνηκε ότι διάλεξε ό,τι είχα διαλέξει εγώ και στην αρχή έλεγε τα άλλα. Ναι. Και με πήρε το λαιμό σου και ένα και κανένα λαθάκι, μην μιλήσει. Δηλαδή και σε αντέγραφα. Και εγώ φταίω που έφασε. Όχι, θα κάνει μονόσυχο. Καλό βράδυ, κορίτσια. Λούστηκα, εντάξει. Όλα καλά. Καληνύχτα. Good morning. Είναι η επόμενη μέρα. Ετοιμαζόμαστε για να πάμε για φαγητό. Με τον Πάνο, θα πάμε στο Προβελέγγιο που σας είχα πει από το vlog μας ακόμα ότι ήθελα να πάω. Κλείσαμε τελευταία στιγμή, οπότε θα είμαστε στο μπαρ. Αλλά δεν πειράζει, εμείς μας αρέσει το μπαρ και θα σας πάρω μαζί μου. Χθες που πήγα στο γύρισμα της Δανάης πέρασα πολύ ωραία, είχε πάρει πολύ πλάκα. Μετά αράξαμε λίγο και τα είπαμε με τα παιδιά, ήταν πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ που γνώρισα και τη Σοφία, τη Θεάρα. Και μετά όταν γυρίσαμε είδα ότι έκανα μπάνια και αυτά και ξεκίνησα μια καινούργια σειρά, είδα 1-2 επεισόδια, μετακινήθηκα. Το Yellow Jackets στο HBO. Αν το βλέπει κανείς, πείτε μου πώς φαίνεται. Έξαλλος ο Γιώργος. Τι θέλεις, παιδί μου? Τι ωραία, έχει κόσμο, χαμούλη. Να, το αυτό είναι. Αλλά από πού μπαίνεις, από εδώ? Όχι, ναι. Υποθέτω. Λοιπόν, πήραμε σαξούκα, ταρτάρ με... τι ήτανε? Σουτζουκί. Όχι ρε, αυτό της Κυρκίνης, μοσχίδα. Α, μοσχίδα. Μοσχίδα Κυρκίνης. Δεν θα σας λέω όλα τελικά που έχει μέσα γιατί δεν τα θυμάμαι. Α, σαν μπουγιουρντί είναι. Καλά. Παρόμοιας φιλοσοφίας είναι το original, λογικά. Αφρικανικό νομίζω είναι το σαξούκα, κανονικά. Συνδυάσαμε με φοκάτσια. Αυτό πρέπει να σου διάσει με φοκάτσια. Τι παιδιό. Τηγανιτός μπακαλιάρος. Στην κουμπαρτίου με σκορδαλιά. Μεταφερθήκαμε και σε τραπέζι και πήραμε μπακαλιάρο για να φύγει λίγο το αποθυμένο του πάνω. Γιατί, να το πω, την 25η Μαρτίου που πέρασε ήθελε μπακαλιάρο και παράγγειλε και ήταν χάλια. Και έκτοτε παράγγειλε σχεδόν κάθε εβδομάδα από διαφορετικό μαγαζί για να βρει κάποιο μαγαζί που να κάνει ωραίο. Και δεν είχε βρει πουθενά. Γιατί έχει μείνει αποθυμένο, ελπίζω αυτό να αξίζει. Πώς είναι? Καλό. Ναι. Και πήραμε και καρέ χοιρινό. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ωραία φάγαμε. Λοιπόν, τα κυρίως μας άρεσαν πάρα πολύ. Ο μπακαλιάρος και το καρέ, το κρατάκι. Δεν μας άρεσε το ταρτάρ με τη μοσχίδα Κυρκίνης εκείνο, δεν μας άρεσε. Το άλλο στο τηγάνι καλό ήταν το σαξουκά. Την άλλη φορά να ξανάρθουμε, θέλουμε να δοκιμάσουμε και τα πιο basic, τύπου το μπεργκεράκι και την πίτσα που είχε, γιατί σίγουρα θα είναι έτσι λίγο διαφορετικά, δεν θα είναι τα κλασικά. Ωραία ήτανε όμως. Ήρθαμε και για καφεδάκι. Έξαλλη ζωή σήμερα, το ρίξαμε έξω. Στον μπλε παπαγάλο. Πάνω έχει ξανάρθει, δεν έχει ξανάρθει? Ωραία, πάμε να δούμε αν έχει μέσα. Μην κρυώνουμε. Home sweet home. Γιώργη, δεν έχεις εμφανιστεί καθόλου αυτό το βίντεο. Πρέπει να πεις ένα γεια στους φάνους σου, γιατί πάλι θα ρωτάνε που είσαι και θα σε ψάχνουνε. Τι ωραία που ταιριάζει με το φόρμά μου. Τα μάτια σου είναι ίδια. Έτσι, κυτρινούλικα. Ήρθε η ώρα να σας κάνω το review που υποσχέθηκα για τα βιβλία που διάβασα. Διάβασα αυτά τα τρία και τα αγόρασα όλα επειδή το είδα στο BookTok, δηλαδή στην βιβλιομεριά του TikTok. Και όλα αυτά προτείνανε εκείνη την περίοδο που παράγγειλα βιβλία. Οπότε λέω, ας δω. Ξεκινάμε. Σάλι Ρούνεϊ, κανονικοί άνθρωποι. Δεν μου άρεσε.
Του έβαλα 1/5 στο Goodreads, θα σας έχω κάτω το link. Μου φάνηκε βαρετή ιστορία. Είναι ρομαντικό ιστορία φάση. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι που έχουν κάποια εμπόδια στο να είναι μαζί για διάφορους λόγους και οικονομικούς και κοινωνικούς κτλ. Αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο να ξεπεράσεις αυτά τα θέματα. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο βιβλίο για το πώς οριμάζεις και το πώς μεγαλώνεις. Γιατί ξέρεις, μετά πάνε και πανεπιστήμιο και το ζούμε όλο αυτό. Και όλη αυτή η αγωνία και τα έντονα συναισθήματα της εφηβικής ηλικίας. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Αλλά νιώθω ότι υπήρχε η ιστορία, αλλά δεν υπήρχαν όλα αυτά τα συναισθήματα και αυτά σε καλή γραφή. Δεν μ' άρεσε η γραφή γενικά. Πάρα πολύ flat και μονοδιάστατη. Υπάρχει σειρά αντίστοιχη και μου είπατε ότι είναι καλή. Και είδα βίντεο στο YouTube με reviews που σύγκριναν τη σειρά με το βιβλίο και όλα λένε ότι η σειρά είναι πολύ καλύτερη από το βιβλίο και η σειρά είναι πολύ ευχάριστη να τη δεις, ενώ το βιβλίο είναι πολύ μονοδιάστατο και flat. Δεν είδα εγώ τη σειρά. Αυτή τη στιγμή δεν με ψήνει καθόλου να τη δω γιατί ξέρω το story και λίγο νιχ, δεν τρελάθηκα. Αλλά παίζει να είναι και η πρώτη φορά που η σειρά είναι καλύτερη από το βιβλίο. Δεν είναι χάλια. Ευχάριστα διαβάζεται. Απλά εμένα δεν το βάζω στα καλά βιβλία που θα διαβάσω. Διαβάσει. Επόμενο! Το τραγούδι του Αχιλλέα από Madeline Miller. Δεν ήταν κακό, το διάβασα πολύ ευχάριστα. Ήταν ουσιαστικά γραμμένο από τη ματιά του Πάτροκλου και έτσι όλο το love story. Πάλι κάτι μου λείπε, όχι τόσο όσο μου λείπε εδώ. Μου λείπε περισσότερο character development, μία εξέλιξη των χαρακτήρων. Ήθελα να δω περισσότερο γιατί είναι ερωτευμένο ένας με τον άλλον. Όχι απλά ότι είναι ερωτευμένοι και είσαι πολύ όμορφος και... Ήθελα να περιγράψω... Δεν ξέρω. Ήθελα να καταλάβω περισσότερα αυτό. Ήθελα να καταλάβω περισσότερα για το μεταξύ τους. Κατά τα άλλα, είχε πολύ ωραία ροή. Ήταν πάρα πολύ πρωτότυπο να γραφτεί από αυτή τη μεριά και έτσι να είναι εμπνευσμένο από αυτή την ιστορία. Δεν θυμάμαι πόσο το έβαλα στο Goodreads, νομίζω του βάλα 3. Ναι, 3 του βάλα. Ωραίο ήταν, ευχάριστο. Έκλαψα λίγο στο τέλος. Η 7 σύζυγη της Evelyn Hugo. Ουγγό λογικά, όχι. Τέλος πάντων. Taylor Jenkins Reid είναι η συγγραφέας. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι σαν σαπουνόπερα. Αυτό είναι. Αλλά είναι ωραία σαπουνόπερα. Δεν θα το έβαζα στα βιβλία που θεωρώ καλά, ποιοτικά και αντεγιά και εξελιγμένα και... όχι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, πολύ ευχαριστή ανάγνωση. Συνέχεια ήθελα να προχωρήσω στην επόμενη σελίδα να δω τι γίνεται. Μου άρεσε το story, δεν το θεωρώ πρωτότυπο, το θεωρώ πάρα πολύ κλισέ. Περδίνω σπέρα και το βιβλίο είναι μια ultra superstar του Hollywood, του old Hollywood, τύπου Marilyn Monroe επίπεδο, η οποία είχε μια πολύ σκανδαλώδη ζωή, είχε 7 συζύγους, Oscar, ταινίες, ιστορίες, αλλά δεν έχει μιλήσει για αυτά, δεν έχει μιλήσει για τους συζύγους της και τι έγινε και όλο το ζουμερό κομμάτι της ιστορίας της και κάποια στιγμή εκεί στα γυρατιά ζητάει μια συγκεκριμένη δημοσιογράφο, έτσι που ήταν junior φάση κιόλας ενός περιοδικού, δεν ήταν κάποια γνωστή κάτι τέτοιο, ζητάει συγκεκριμένα αυτήν, που υπάρχει λόγος που ζητάει συγκεκριμένα αυτήν και της λέει θα μου γράψει τη βιογραφία μου και αρχίζει και της ξερνάει τα πάντα. Εκτυλίσσεται σε κάτι πολύ διαφορετικό, δεν θα κάνω spoil, δεν μένει στους 7 συζύγους, δηλαδή δεν είναι καν αυτό το κυρίως θέμα, αλλά είναι χωρισμένα τα κεφάλαια στον κάθε σύζυγο και τι έγινε και τέτοια. Και ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, πολύ διασκεδαστικό. Έριξα πολύ κλάμα στο τέλος. Και σε αυτό το βιβλίο έβαλα 3 νομίζω. Δεν έβαλα 4 ή 5 γιατί ενώ ήταν πάρα πολύ ευχάριστο και πέρασε πάρα πολύ καλά, δεν μπορώ να του βάλω 4 και 5 όπως βάζω σε βιβλιάρες. Αλλά για ευχάριστη σαπουνοπερίτσα ήταν πολύ διασκεδαστικό. Αυτά. Μπορώ να πω ότι δεν εμπιστεύομαι 100% το Book Talk μετά από όλα αυτά. Γιατί εντάξει. Οκ. Και τώρα ήρθε η ώρα να ξεστολίσουμε γιατί νομίζω ότι δεν πάει άλλο. Δεν. Ο Γιώργος συμφωνεί. Έφερα κουτιά και κουτάκια από τα στολίδια. Και είμαστε έτοιμοι! Ξεκινήσω από εδώ, από το μπουφέ μου φαίνεται λίγο πιο εύκολο. Μαζέψω τα κουκουνάρια. Πω, έχω βάλει και 100 πράγματα, τρομάρα μου! Κάθε χρόνο αυτό κάνεις. Κάθε χρόνο τα ίδια. Μετά πρέπει να κι εγώ μαζί σου να ξεστολίσω, δεν μπορώ να τα κάνω μόνο σου. Μπορώ να τα κάνω μόνο, μπορείς να φύγεις αν θες. Όχι, μην φύγεις. Σου παρακαλώ, μην φύγεις μόνο. Πάμε! Λοιπόν, κουκουναρέισιον, done. Γιώργη, σε πακετάρουμε και σένα. Σε πακετάρουμε και σένα.
Βάζω τα λαμπάκια σε τέτοια αυτά, που είναι το κόλπο που μου είπατε για να μην τα ξεμπλέκω την επόμενη χρονιά. Βέβαια νομίζω ήθελα κάτι πιο χοντρό, όπως αυτό από, τη χαρτί κουζίνα, από το χαρτί κουζίνα στο χαρτονάκι. Κάπου είχα κρατήσει ένα, αλλά τώρα δεν το βρίσκω. Μπορεί να το πέταξα μετά κατά λάθος. Ναι, Γιώργη, ήρθε η ώρα για το πιο βαρετό και δύσκολο, δηλαδή το δέντρο. Σε αυτό θα μπορούσες να με βοηθήσεις, να σκαρφαλώσω όπως κάνεις μέσα και να τα ρίχνεις και εγώ να τα μαζεύω. Βοήθα λίγο κι εσύ σε αυτό το σπίτι. Σίγουρα. Πάνω από μία. Το δέντρο ήταν φάση. Ναι, τα κρυσταλάκια ήταν πολλά, παιδιά. Κρυσταλάκι, κρυσταλάκι. Ήρθε και η Δανάη να ράξουμε, αλλά ξέχασα να βλογκάρω και τώρα φεύγει. Λέω. Θες να κάνουμε μερικά πλάνα να ράζουμε. Ναι. Μ' αρέσει πολύ που άνοιξε ο χώρος και έφυγε το δέντρο, γιατί νιώθω ότι τελικά με έχει κουράσει πολύ τόσες μέρες. Όγκος εδώ. Αυτός ο τείχος πρέπει να αλλάξει χάλια. Τέλος για σήμερα, guys. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεστολίσαμε και τα καταφέραμε όλα. Λοιπόν, σας έχω νέα. Ψάχνουμε με τον Πάνο ένα έξτρα άτομο για την ομάδα μας εδώ στο Foz Blog. Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Λέω περίπου τι είναι η θέση. Είναι ιδιαίτερη. Ουσιαστικά χρειαζόμαστε μία ή έναν βοηθό παύλα μοντέρ. Δηλαδή θέλουμε ένα άτομο που δεν θα κάνει αποκλειστικά μοντάζ, θα κάνει και άλλα πράγματα, θα βοηθάει σε project, δηλαδή κάποιες μέρες θα κάνουμε άλλα πράγματα, μπορεί να κάνουμε brainstorming, μπορεί να τρέχουμε να οργανώσουμε κάτι, μπορεί. Ουσιαστικά σαν youtuber χωρίς να είσαι youtuber, τα requirements που χρειαζόμαστε είναι βασικές γνώσεις μοντάζ, δεν θέλουμε να είσαι ξεφτέρη απαραίτητα, αλλά να ξέρεις σίγουρα τα βασικά Adobe Premiere, αυτό το πρόγραμμα δουλεύουμε. Τι άλλο, να βλέπεις YouTube, ό,τι θες ρε παιδί μου, δεν είναι απαραίτητο να είναι ελληνικό YouTube, μη σου πω καλύτερα και ξένο. Να θέλει να ψήνεται, θα είναι πλήρης απασχόληση. Αθήνα, οπωσδήποτε, δεν γίνεται εξ αποστάσεως, γιατί και είναι πολύ μεγάλα αρχεία για να στέλνονται πέρα δόθε όταν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, αλλά και θα χρειάζεται να βρισκόμαστε για γυρίσματα, δηλαδή μπορεί να είστε εκεί στο στήσιμο των γυρισμάτων, μπορεί, δηλαδή θα συναντιόμαστε συχνά. Αυτά πάνω κάτω. Δεν θέλω να μου στείλετε βιογραφικά όπως τότε, θυμάστε ένα φεγγάρι πριν 2 χρόνια, πριν την καραντίνα βασικά, που είχα ζητήσει σε ένα βίντεο βιογραφικά γιατί έψαχνα βοηθό. Και τελικά δεν πήρα βοηθό τότε, γιατί μετά άρχισε η καραντίνα και πάγωσαν τα μισά project, κάποια ακυρώθηκαν, οπότε δεν βγήκε η φάση. Τότε σας είχα ζητήσει βιογραφικά. Αυτή τη φορά δεν θέλω να μου στείλετε βιογραφικά, θέλω να πάτε κάτω στο κουτάκι πληροφοριών και να ανοίξετε το Google Form που σας έχω και να συμπληρώσετε εκεί πράγματα, ώστε να είναι λίγο πιο οργανωμένο και να δω αυτό που με ενδιαφέρει, ώστε να γίνει πιο εύκολα η διαλογή των αιτήσεων. Τότε το μεταξύ ψάχναμε απλά βοηθό, τώρα θέλω βοηθό Παύλα Μοντέρ. Οι απαιτήσεις έχουν μεγαλώσει. Όχι, εντάξει, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί θα κάνουμε πολλά καινούργια πράγματα και είμαι πολύ excited. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών του Google Form θα το ανεβάσω και ένα story στο Instagram. Αυτά. Αν έχετε κάποια απορία, γράψτε μου κάτω. Και that's it. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το χαλαρό βλογκάκι back to base, back to reality προσαρμογής στην Αθήνα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μουά!